Έρχεται ο Μάνταλος να κάνει ένα γύρισμα, διεκδικεί από τον Σιμάνσκι το γύρισμα, ο Μάνταλος πήγε να διεκδικήσει, ο Λιβάη Γκαρσία έξω από την περιοχή, το σουτ καλό με δυσκολία, η μπάλα και στο δοκάρι και κόρνερ από την απόκρουση του Κλέιμαν, η μπάλα του φύγει από τα χέρια και καταλήγει στο πάνω μέρος του δοκαριού και κόρνερ, τυχερός εδώ από το σουτ που έκανε ο Λιβάη Γκαρσία στον άξονα. Ο Κλέιμαν στο δεύτερο λεπτό λίγο πριν συμπληρωθεί αυτό θα του φύγει η μπάλα από τα χέρια στο πάνω μέρος του δοκαριού και θα καταλήξει κόρνερ από την αριστερή πλευρά όπως επιτίθεται η ΑΕΚ, θα εκτελεστεί με τον αρχηγό. Αρχικά ήταν το γύρισμα του Σιμάνσκι, διεκδίκησε ο Μάνταλος εκεί την κεφαλιά, τώρα το κόρνερ στο πίσω δοκάρι, γκολ! Απευθείας εκτέλεση κόρνερ και το γκολ από τον Τάνκοβιτς. Ο Τάνκοβιτς είναι αυτός που εκτέλεσε και πρέπει να είναι απευθείας κόρνερ. Ζητούν τώρα οι παίκτες του Βόλου για φάουλ στον τερματοφύλακα, θα δούμε. Όπως ο Λιβάη Γκαρσία λοιπόν εδώ στη Ριζούπολη, δεν ξέρω τι γίνεται, αλλά σίγουρα είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει. Και πηγαίνει και ο Λιβάη Γκαρσία και γελάει, διότι σου λέει εντάξει, μία εγώ, μία εσύ, κάτι γίνεται. Πρέπει να έχει βρει και την μπάλα ο τερματοφύλακας. Έχει βρει, αλλά δεν ξέρω το αν έχουν ζητήσει φάουλ οι παίκτες του Βόλου. Δεν θα έχεις εσύ την δυνατότητα. Όχι, δεν τον έχει ακουμπήσει κανένα. Δεν τον έχει ακουμπήσει κανένα. Ακόμα το παίκτης της ΑΕΚ που υπάρχει είναι πίσω του και δεν τον έχει ακουμπήσει καθόλου. Λοιπόν, είναι καταπληκτικό αυτό που συμβαίνει. Εδώ δεύτερο γκολ από απευθείας κόρνερ στην Ριζούπολη με τον Μούγιο Τάνκοβιτς. Και είναι πάρα πολύ κακή τοποθέτηση του τερματοφύλακα, διότι δεν έχει μπλοκαριστεί, να το πω σε εισαγωγικά, ούτε από συμπαίκτη του. Κάνει πίσω-πίσω βήματα χωρίς να έχει κάποιον παίκτη, είτε της δικής του ομάδος είτε της ΑΕΚ δίπλα του. Κάνει πίσω-πίσω βήματα, παίρνει περίεργα φάση μπάλα και δεν μπορεί να τη διώξει. Και ο Τάνκοβιτς λοιπόν γίνεται σκόρερ για το 1-0. Ο Μουαμέρ Τάνκοβιτς με την καταπληκτική εκτέλεση κόρνερ από τα αριστερά, απευθείας πήγε μπάλα στην απέναντι γωνία όπως ακριβώς στο Λιβάη Γκαρσία. Τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει πρόβλημα στα δίχτυα και πάνε να το επιδιορθώσουν εδώ οι άνθρωποι του γηπέδου, καθώς με τη φορά που είχαν μπήκαν δύο παίχτες, δεν ξέρω αν ξυλώθηκε εκεί κοντά στην εστία το σημείο δηλαδή που έπεσαν δύο παίχτες στα δίχτυα, ο ένας ήταν ο τερματοφύλακας σίγουρα του Βόλου, ο Κλέιμαν. Έχει ξυλωθεί, γιατί βλέπω εδώ τον άνθρωπο του γηπέδου να πάει να δίνει τα δίχτυα και να τα τσεκάρει ο κ. Σιδηρόπουλος. Καταπληκτική εκτέλεση λοιπόν του Μαμέρ Τάνκοβιτς στο τρίτο λεπτό και το 1-0 για την ΑΕΚ. Πολύ νωρίς μπαίνει με το δεξί στο σημερινό παιχνίδι. Είχαμε συνηθίσει τον Μάνταλο να εκτελεί τουλάχιστον από εκεί. Πήγε ο Τάνκοβιτς αυτή τη φορά, γι' αυτό ξεγελαστήκαμε στην αρχή. Μετά στους πανηγυρισμούς, ο Τάνκοβιτς τους περίμενε όλους να πάνε πάνω του. Δεύτερο γκολ από κόρνερ. Και δεν θυμάμαι από την εποχή του Ηρακλής την ίδια χρονιά να έχει πετύχει ο Χατζηπαναγκής δύο απευθείας κόρνερ, δεν το θυμάμαι, αλλά ομάδα που να έχει πετύχει δύο απευθείας κόρνερ στην ίδια σεζόν, σταύρο λίγο δύσκολο. Πραγματικά, με Λιβάη Γκαρσία και Τάνκοβιτς, μήπως η ΑΕΚ σιγά σιγά ανακαλύπτει κάποιο όπλο από τις θυμμένες μπάλες, ειδικά από τα κόρνερ που είχε πάρα πολύ καιρό να πάρει πράγματα, τώρα παίρνει και απευθείας γκολ. Είναι πολύ δύσκολο να πετύχεις απευθείας κόρνερ, νομίζω το καταλαβαίνει ο καθένας. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ένα εξαιρετικό ξεκίνημα για την ΑΕΚ στο τρίτο λεπτό, ενώ πέρασαν τώρα και δύο λεπτά μέχρι να επιδιορθωθούν τα δίκτυα εκεί στην εστία. Η ΑΕΚ που κάνει επίθεση αρχή του παιχνιδιού είναι μεγάλη παλιά, κατεβάζει ο Μπαρτόλο η σέντρα, έρχεται ο Τσιγκρίνσκι, το σούτ του Φεράρι, γκολ! Γκολ ο Φεράρι, σοφαρίζει 1-1 για τον Βόλο στην κλειστή γωνία του Τσιντότα μετά την κακή απομάκρυση του Τσιγκρίνσκι. Εδώ πιο πολύ φταίει ο Ουκρανός, αλλά και ο Τσιντότα στην κλειστή του γωνία δέχεται το σουτ και το γκολ. 1-1 ισοφάριση για τον Βόλο στο 16. Άμεση απάντηση από τους παίκτες του Βόλου. Έγινε η σέντρα από τον Μπαρτόλο από αριστερά. Κακή απομάκρυση του Τσιγκρίσκη που στρώνει την μπάλα στο Φεράρι αριστερά από το σημείο του πέναλτη. Αυτό σουτάρει ο Τσιντότας στην κλειστή του γωνία. Δέχεται τον γκολ και ο Βόλος ισοφαρίζει σε 1-1. Σταύρο, νομίζω ένα μάτς που στο ξεκίνημά του μοιάζει πάρα πολύ με εκείνο κόντρα στον Απόλλωνα Σμύρνης. Πάντως το μάτι είναι πολύ ωραίο μέχρι τώρα. Το μάτι είναι πολύ ωραίο, γκολ έχει, αλλά το θέμα είναι ότι παραμένουν για αυτά τα λάθος σημαντικό, ειδικά για την εμπειρία του Τσιγκρίνσκι.
Διότι δεν είναι απλά ότι τη βρίσκει και τη βρίσκει, κάνει στραβοκλωτσιά που λέμε. Τη στρώνει στο. Δεν αποφασίζει με ποιο πόδι από τα δύο να κλωτσίσει και η μπάλα βρίσκει και στα δύο του καλάμια. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι. Βρήκε στα δύο πόδια. Δεν είναι ότι ξέρει, έκανε μια αναπήδηση μπάλα, πάει να κλωτσίσει την μπάλα και τον βρίσκει κάπω περίεργα στο καλάμια. Όχι, εδώ δεν μπορεί να τα ρίξει και στο γήπεδο γιατί του έρχεται. Με αυτό λέω. Σχετικά χαμηλή σέντρα. Εγώ λέω ακόμα και το γήπεδο να είναι. Δεν έχει βγάλει καν πόδι προ τα μπροστά για να κλωτσίσει την μπάλα. Και να μην τη βρει και να βγει στο άλλο πόδι για παράδειγμα. Είναι περισσότερο λάθο του Τσιγκρίνσκι. Νομίζω ότι μένει εμβρόντιτο ο Τσιγκρίνσκι, κολλάει, δεν ξέρει πώς να αντιδράσει. Και έτσι πως πάει η μπάλα, δεν κάνει καν προσπάθεια να την απομακρύνει επί της ουσίας. Ο Μπαρτόλο τη σέντρα, Βάρντα 1-2. 1-2 Βάρντα. Ο Βόλος παίρνει το προβάδισμα από τη σέντρα του Μπαρτόλο που είναι όλα τα λεφτά για τον Βόλο και ο Βάρντα με κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι ανενόχλητος θα νικήσει τον Τζιντότα. Ο Άμρου Βάρντα 1-2. Δεν υπάρχει άξιο στο γήπεδο μετά την ευκαιρία του Ολιβέιρα στο 10ο λεπτό. Έχουμε φτάσει στο 34 και ο Άμρου Βάρντα, ο φαραώ του Βόλου και του ελληνικού ποδοσφαίρου γενικά, ένας παίκτης που έχει περάσει από πολλές ομάδες, ένας πάρα πολύ πρικισμένος ποδοσφαιριστής, από εκείνη τη θέση δεν θα χάσει την ευκαιρία, δεν υπάρχει άμυνα της ΑΕΚ. 1-2 Βόλος με τον Άμρου Βάρντα. Θέλει να βγάλει την σέντρα, θα πετάξει για τον Τάνκοβιτς, αυτός ξανά στον Σιμόες, αυτός κάνει μια προσπίση, Σιμόες, στο Λιβάη Γκαρσία, το σούτ του Σιμάνσκι κόντρα, κόρνερ. Σωτήρια παρέμβαση. Λίγο πριν τη γραμμή ο Σιμάνσκι από πολύ κοντά και έχουμε το κόρνερ από την πρόσκρουση στον Φεράρι που κάνει ηρωική προσπάθεια πριν η μπάλα περάσει τη γραμμή για να παραχωρήσει το κόρνερ. Έχουν περάσει τα 4 λεπτά των καθυστέρησεων, έχουμε μπει στο 5ο λεπτό των καθυστέρησεων του πρώτου ημιχρόνου. Η ΑΕΚ φτάνει στην πρώτη ευκαιρία μετά από εκείνη του Ολιβέιρα στο 12. Ο Βόλος είναι μπροστά στο σκορ με 2-1 και ο Παουλίνιο έτοιμος να γεμίσει με τα χέρια για τον Αλμπάνη. Πρώτη κεφαλιά δίνει ύψη στην μπάλα. Ο Λιβάη Γκαρσία παίρνει τη δεύτερη κεφαλιά. Η μπάλα φτάνει μέσα στην περιοχή στον Ολιβέιρα, ο οποίος τα έκανε σαλάτα. Εκεί κόντρες, κολλάει η μπάλα, δεν φεύγει. Ο Αλμπάνης, ο Ασαριφάν, μέσα στην περιοχή από κοντά δεν φεύγει η μπάλα. Κολλάει ο Ασαριφάν 2-2. Ο Καρέμι Ασαριφάν θα δώσει και πάλι την λύση για την ΑΕΚ. Με το 7ο γκολ στο πρωτάθλημα, ο Καρέμι σοφαρίζει στο 70. Αυτός είναι που και πάλι καλύτερα να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά αφού δεν έφεγε η μπάλα και μετά από τις πολλές κόντρες με Αλμπάνη και Ασαριφάρ πεσμένος στο έδαφος ο Καρίμ κάνει το 2-2. Αυτός ο παίκτης που δεν ξέρω τι θα είχε συμβεί αν δεν είχε έρθει φέτος στην ΑΕΚ φαίνεται να της δίνει ελπίδα, όχι φαίνεται, της δίνει ελπίδα με τον Καρίμ Ασαριφάρ να σημειώνει το 7ο γκολ του στο φετινό πρωτάθλημα. Ένα ηρωικό γκολ, παλικαρίσιο γκολ με τις συνεχόμενες κόντρες η άμυνα του Βόλου κόλλησε. Δεν μπόρεσαν να διώξουν εκεί ούτε ο Σάντσες, ούτε ο Μαρτίνες που είχε βρεθεί στην φάση. Κόλλησε ο Ματ Βόλου, τώρα δεν ξέρω αν θα τσεκάρουν κάτι στο ΒΑΡ. Ο Συντρόπουλος λέει να περιμένουν. Οι παίκτες και ο Καρίμ Ασαριφάν στο 70 κάνει το 2-2. Ο Ιρανός 8 γκολ συνολικά στη φετινή σεζόν για την ΑΕΚ, 7 στο πρωτάθλημα και 1 στα play-off του Europa League. Δεν ξέρω τώρα τι θα τσεκάρουν, αν θα τσεκάρουν κάποια παράβαση. Ο Ανσαριφάρτ είναι πεσμένος και σηκώνεται και διώχνει την μπάλα στα δίχτυα. Την ώρα που σουτάρει την μπάλα, καλύπτεται μόνο από ένα παίχτη τον αμυντικό που είναι πάνω στη γραμμή. Άμα είναι μόνο ένας παίχτης. Τώρα κάτσε να δούμε πώς θα πάει η φάση από το ξεκίνημά της. Είναι κοντινά τα πλάνα που βλέπω. Ακριβώς. Και δεν μπορώ να το καθαρίσω. Το ΒΑΡ θα το δει. Πρέπει καλύτερα να είναι ο τερματοφύλακας κι άλλος ένας ή δύο. Ναι, ή μπορεί να είναι κι άλλος αμυντικός στο βάθος και να τον έχασα εγώ. Γιατί είναι κοντινό πλάνο, σου λέω. Το ΒΑΡ θα το δει σίγουρα, έχει πολλά πράγματα. Νομίζω ότι δείχνει σέντρα, ναι, σέντρα δείχνει. Mm-hmm. Συνέχεια στο παιχνίδι 2-2 λοιπόν η ισοφάριση για την ΑΕΚ από τον Καρίμ Ασαριφάρ να ισοφαρίζει εδώ στη Ριζούπολη στο γήπεδο που έχει πετύχει τα 4 από τα 7 γκολ φετινά του. Ο Καρίμ, 2 με τον Απόλλωνα, 1 με τη Λάρισα και 1 σήμερα. Ο επικός Ιρανός παλεύει για να γλιτώσει την ΑΕΚ από μια γκέλα που θα φέρει πάρα πολλές εξελίξεις σίγουρα. Ακόμα και αν μείνει ισόπαλο το μάτς. Η ΑΕΚ πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσει ο λεφτά. Ο Αλμπάνης θα προλάβει. Στο ένας μέναν περνάει από χαμηλά. Από τα αριστερά περνάει και δεύτερο παιχτή. Απλώνει την πάρα στον Ολιβέιρα. Αυτός πάλι κάνει το παραπάνω. Σουτάρει και χάνει την ευκαιρία. Δεν γίνεται κύριε Ολιβέιρα. Δεν γίνεται. Άμα δεν σουτάρεις εκεί κάνεις το ένα κοντρόλ. Πάει πολύ πλάγια πλέον και την ευκαιρία να βγει πάνω του και να πέσει στα πόδια του για να παρόξει το κόρνερ ο Κλέιμαν. Μεγάλη ευκαιρία από την απίθανη ενέργεια του Αλμπάνη. Κοντρόλ Ολιβέιρα. Μέχρι να φτάρει έχει πέσει πάνω του ο Κλέιμαν. Δεύτερο πολύ καθαρό, πολύ κλασικό γκολ που χάνει ο Ολιβέιρα. Η παλιά Ολιβέιρα κάνει το κοντρόλ, πέφτει κάτω.
Υπάρχει φάουλ εκτός περιοχής από τον Κολόμπο και θα έχουμε και κίτρινη κάρτα. Διαμαρτύρονται οι παίκτες ΑΕΚ ότι είναι, ότι φεύγει σε προφανή ευκαιρία για γκολ ο Ολιβέρα. Έχουν πέσει όλοι πάνω στο Σιδηρόπουλο. Η δική μου αίσθηση είναι ότι ο Ολιβέρα φεύγει μόνος του μετά. Διαμαρτύρονται οι παίκτες ΑΕΚ, ο Σιδηρόπουλος δείχνει κίτρινη. Δεν ξέρω αν θα έχουμε διόρθωση από το ΒΑΡ. Μάνο εδώ, θέλω και δικιά σου βοήθεια. Από την παλιά που έκανε ο Μάνταλος για τον Ολιβέρα. Καταρχήν δεν υπάρχει offside, αυτό βλέπουμε. Ναι, αυτό βλέπουμε πρώτα. Πάει πίσω-πίσω και πέφτει πάνω του, δεν νομίζω. Είναι μέχρι κίτρινη. Μέχρι κίτρινη. Ωραία. Πάντως διαμαρτύρηκαν, λέω τι έγινε. Α, όχι, όχι, του έχει πιάσει το χέρι. Του έχει πιάσει το χέρι. Ναι. Δεν το έχει δει ο διαιτητής. Όχι, όχι, δεν παίζει μπάλα. Θέλει να σταματήσει τον παίχτη. Ναι. Πρέπει να είναι κόκκινη. Μόνο το ΒΑΡ, αν δεν το πει το ΒΑΡ. Γιατί φεύγει πλέον από και μετά ο Ολιβέρα μπαίνει στην περιοχή και πάει για ναι. Για να αποκατασταθεί και η ρυθμική ισορροπία. Ο Μάνταλος με την μπάλα στημένη πάνω στα 2,5 μέτρα έξω από την γραμμή και πλάγια αριστερά από το ημικύκλιο. Ο Μάνταλος λογικά θα δοκιμάσει για απευθείας. Βέβαια, πολλές φορές όταν είναι πολύ κοντινή απόσταση δεν προλαβαίνει η μπάλα, αν κάνεις ψιλοκρεμαστό, ξέρεις να κατέβει αφού περάσει το τείχος. Θα είναι μια δύσκολη εκτέλεση. Τσεκάρουν από το ΒΑΡ λογικά τώρα, γιατί κάτι ακούει ο Σιδηρόπουλος. Έπεσαν όλοι οι παίκτες από την κάμερα πάνω, πίσω από το τέρμα φαίνεται. Θα πάει, να το δει μόνος ο Σιδηρόπουλος. Ναι. Θα πάει να το δει. Σίγουρα είναι, μα σου λέω, έχει τσιμπήσει την μπάλα ο Ολιβέρα με το στήθος και μπαίνει μέσα. Δηλαδή πάει για γκολ. Στην αρχή φαίνεται ότι πισωπατώντας πέφτει απλά πάνω του. Οπότε μέχρι εκεί. Αλλά αν το δει από την κάμερα πίσω το τέρμα που φαίνεται ότι του κλειδώνει το χέρι. Μα όπως και να έχει όμως φεύγει ο Ολιβέρα, φεύγει σε καθαρή ευκαιρία. Δηλαδή εδώ θα το ξαναδεί τώρα. Ο Σιδηρόπουλος θα αλλάξει την κάρτα λογικά. Θα έχουμε κόκκινη κάρτα. Ναι, γιατί για είναι σκόπιμο το κράτημα. Είναι σκόπιμο. Ναι. Για τον Κολόμπο αποκαθίσατε η τάξη σε ό,τι αφορά την αριθμητική ισορροπία. Ακόμα 6 λεπτά χωρίς να υπολογίσουμε τις καθυστερήσεις θα δείξει την κόκκινη κάρτα στον Κολόμπο και η ΑΕΚ θα έχει φάουλ εκτός περιοχής. Καλή τον center back του Βόλου. Κόκκινη κάρτα. Ο Άρντα αριστερά θα προσπαθούν να κρατήσουν και μπάλα τώρα επί της Βόλου. Ο Άρντα πέφτει πάνω του με δύναμη ο Σάκοφ πάνω στον Άρντα. Σφοδρό μαρκάρισμα και τι κάρτα θα έχουμε. Κόκκινη για τον Σάκοφ. Κόκκινη κάρτα με 9 η ΑΕΚ. Σάκοφ πέφτει πάνω στον Άρντα. Νομίζω ότι είναι τουλάχιστον έτσι όπως το βλέπω εγώ είναι απέναντι από μένα αλλά είναι δίκαιη η αποβολή. Και ΑΕΚ τώρα έχει και ακόμα περισσότερα προβλήματα και με αποβολές, με τραυματισμούς. Δηλαδή ο Σάκοφ βλέπει απευθείας κόκκινη. Ο Παουλίνιο δεύτερη κίτρινη, ο Μιτάη βγαίνει τραυματίας από το παιχνίδι. Καταστροφή το παιχνίδι αυτό, τουλάχιστον έχουν μείνει κάποια λεπτά για να μήπως μπορείς και το πάρει. Ο Σάκο φεύγει για τα αποδυτήρια. Δεν ξέρω την άποψη πήγε, σου πάνω. Πήγε πολύ άγαρμα με κίνδυνο να τραυματιστεί και εκείνος κάνει το φάουλ. Χτυπιέται ο Άρντα, εν πάση περιπτώσει δεν ξέρω από το χτύπημα ή αν έκανε λίγο θέατρο. Τον βλέπει, ο Σάκοφ εκνευρίζεται και του σπρώχνει μία το κεφάλι. Ναι. Εντάξει, σίγουρα. Εγώ νόμιζα για το μαρκάρισμα το έχει δώσει, δεν έχω προλάβει. Όχι, το έχει δει και το υπόλοιπο. Υπάρχει και το υπόλοιπο. Υπάρχει μόνο για το μαρκάρισμα νομίζω όχι. Δεν θα βγάζει κόκκινη. Ναι. Αν και ήταν πολύ επικίνδυνο και άγαρμπο. Εμένα στην αρχή μου φάνηκε για το μαρκάρισμα, μετά σίγουρα ξέρει εσύ καλύτερα τι έχει γίνει. Δεν τον χτύπησε, του πιάνει το κεφάλι και του σπρώχνει μπροστά. Ναι, εντάξει, κατάλαβες αλλά αυτό ακόμα το... και ναι, θεωρείται... η απόφαση, ναι. Μα είναι έργο, εντάξει. Μπαρτόλο, ο Άρντα κρατάει την μπάλα. Ο Άρντα περνάει στον Μπαρτόλο απέναντι από το 3-2 Τσιντώτας, θα σώσει με τα πόδια το 2-3 για τον Βόλο. Θα νικήσει τον αντίπαλό του, τον Μπαρτόλο. Μεγάλη ευκαιρία, χτυπιούνται οι παίκτες του Βόλου στο 4ο προς 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Γιώργο Τσαγίρη, καλησπέρα Γιώργο. Καλησπέρα. Ναι, νομίζω ότι για ΣΑΕΚ τίχα πάντα είναι η φάση. Λόγω της κατάστασης με την παράδοση που έχει δημιουργηθεί αυτή την παράδεκτη. Αλλά το νόημα είναι ότι η ΑΕΚ δεν κερδίζει πάλι και πλέον είναι με την πλάτη στον τοίχο σε ό,τι αφορά αυτό που έλεγε η ίδια η ομάδα για τη διεκδίκηση του βασικού στόχου που ήταν το πρωτάθλημα. Τώρα δεν ξέρω πώς θα τα καταφέρει να ανταποκριθεί. Έχουν γίνει πράγματα και θάματα σήμερα. Είναι απαράδεκτη ενέργεια και του Παουλίνιου αλλά και του Σάκοφ, κυρίως του Σάκοφ, ενώ η ομάδα πιέζει και έχει δείξει ότι θα μπορούσε να βρει φάση για να το γυρίσει και να πάρει το παιχνίδι. Όπως και να έχει, νομίζω ότι υπάρχει πολύ σημαντικό πρόβλημα γενικότερα το οποίο πρέπει να βρεθεί και να λυθεί. Δεν γίνεται να συνεχιστεί αυτό το πράγμα.
Όχι μόνο από το γεγονός ότι δέχεται συνέχεια γκολ η ΑΕΚ, αλλά είναι και λίγο, όχι λίγο, πολύ άναρχο το παιχνίδι της. Πάρα πολύ άναρχο. Και αυτό είναι δεδομένο ότι θα προκαλέσει γκέλες, θα προκαλέσει παιχνίδια στα οποία δεν θα μπορέσει συνέχεια το πάθος να κερδίζει την αγωνιστική έτσι, απειθαρχία ή αναρχία στην τακτική προσέγγιση του κοθεμάτς. Και αυτό έγινε και σήμερα. Θεωρώ ότι θα το έπαιρνε η το μάτς στο δεύτερο μήχρονο, αλλά είναι καταδικαστική η ενέργεια του Σάκο σε βάρος ομάδας. Να δούμε. Ναι. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για την ΑΕΚ. Πάρα πολύ δύσκολα. Και θα, από μικρές λεπτομέρειες, Γιώργο, φαίνεται αυτός ο εκνευρισμός που υπάρχει και ότι το γεγονός ότι η ΑΕΚ είναι άρρωστη. Δηλαδή, ακόμα και αυτή η ενέργεια του Μάνταλου στις καθυστερήσεις, σε ένα τζαρτζάρισμα που έπεσε κάτω ο Ουάρντα, δεν ήταν τίποτα απολύτως. Αλλά ο τρόπος, ευτυχώς για αυτόν, κρατήθηκε βέβαια, που έσκυψε πάνω στον Ουάρντα. Υπάρχει ένας εκνευρισμός. Εντάξει, είναι λογικό όμως σε αυτό το σημείο του αγώνα, και όταν είναι 2-2 και έχουν προηγηθεί και δύο αποβολές, είναι λογικό η πίεση να σου βγάζει εκνευρισμό τέτοιο. Εγώ λέω για τον εκνευρισμό υπάρχει στην ομάδα από την αρχή του μάτς. Ξέρεις, είναι πρόβλημα αυτό που λες. Όχι στη συγκεκριμένη φάση ίσως, αλλά γενικά ναι, είναι πρόβλημα. Ναι, γενικά. Δεν το συζητάμε. Γιατί κάτι και τέτοιο και αντίστοιχο ήταν και του Σάκοφ. Κάτι αντίστοιχο. Ακριβώς. Και είναι και πρόβλημα για την ΑΕΚ, διότι η ΑΕΚ θέλει να κάνει κάτι στην Ελλάδα και δεν μπορεί να το κάνει, γιατί όχι μόνο δέχεται δύο γκολ σε κάθε μάτς, αλλά δεν έχει και την σωστή τακτική προσέγγιση στην αναμέτρηση, προκειμένου να βάλει τις βάσεις για να κλειδώνει τα μάτια από νωρίς ή από την αρχή τέλος πάντων. Ναι. Και όταν βρίσκεσαι στο δεύτερο ημίχρονο, σε αυτό το σημείο που έχεις καταφέρει να φέρεις το μάτσα μέτρα σου, έχει ο αντίπαλος παραδώσει λίγο πνεύμα, γιατί έκανε, η αλήθεια είναι φοβερά τρεξίματα στο πρώτο ημίχρονο υπέρ του Βόλου. Εγώ δεν μπορούσα να πιστέψω πως θα αντέξω να το κάνω αυτό 90 λεπτά. Στο δεύτερο που έπεσε κατακόρυφα η απόδοσή τους, περίμενες αυτό το πράγμα. Τη μία περίπτωση σε καταδικάζει ο Παολίνιο που κάνει εκείνο το φάουλ ενώ έχει κάρτα και αποβάλλεται, και το δεύτερο βέβαια το καταδικαστικό είναι η κίνηση του Σάκοφ, που είναι εντελώς ανούσια, εντελώς χαζή να την πω, και που καταδικάζει την ομάδα χωρίς λόγο και αιτία. Σε μια προσπάθεια που κάνει για να γυρίσει το μάτς. Εντάξει, θα μπορούσε να το είχε τελειώσει το παιχνίδι, εντός εισαγωγικών τελειώσει, ενώ να βρει ένα γκολ στις περιπτώσεις του Ολιβέιρα, που είναι τρεις, στην περίπτωση του Σιμάνσκι, στην περίπτωση του Λιβάη Γκαρσία, είχε τις φάσεις για να βρει ένα ακόμα γκολ για να πάρει το παιχνίδι. Θα μπορούσε βέβαια να το χάσει κιόλας στη μία και μοναδική που έβγαλε ο Τσιντώτας στο τετατέτ. Αλλά νομίζω ότι δεν μπορώ να δικαιολογήσω, να καταλάβω και να πω ότι υπάρχει κάποια λογική σε αυτό που κάνει ο Σάκο. Δεν γίνεται. Μάλιστα. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ να νικήσουμε την κουβέντα μας με την ΑΕΚ. Μιας και ο κύριος Μπόλων χθες έλεγε όσον αφορά τον Παναθηναϊκό ότι ψάχνει να βρει το εμβόλιο, αλλά σίγουρα και η ΑΕΚ πρέπει να βρεθεί στην ΑΕΚ Γιάννη Καραλή ένα φάρμακο. Δεν ξέρω αν το βρει ο Καρέρα ή η διοίκηση, αλλά κάτι δεν πάει καλά. Είναι άρρωστη η ομάδα. Καλησπέρα. Μόνο που άκουσα Πρέμιερ Αιγύπτου, κόντεψα να τρακάρω, να σου πω. Έτσι. Έχει Πρέμιερ Αιγύπτου. Έτσι τι λένε, ρε φίλε. Πρέμιερ Λίγκ Αιγύπτου. Της Αιγύπτου έγινε και εδώ. Λόγω Μουάρτα το λέω. Κοίταξε να δεις, ήταν από τα πιο ροκ παιχνίδια, τα πιο άναρχα παιχνίδια που έχουμε δει. Η ΑΕΚ δυστύχησε να δεχτεί γκολ από τρομερό λάθος για μένα του παίκτη που περιμένει ότι δεν θα της κάνει κανένα τέτοιο μέσα στη σεζόν, και δεν νομίζω ότι υπερβάλλω. Όταν έχεις τον Τζιγκρίνσκι στην κατάσταση που ήταν στον ντέρμπι, ειδικά με τον Ολυμπιακό, και βλέπει σήμερα να κάνει αυτό το λάθος με το οποίο δέχεται η ΑΕΚ την νωρίς, να το πούμε έτσι, ισοφάριση, διότι η απάντηση ουσιαστικά στον γκολ της έρχεται στα 13 λεπτά. Νομίζω κάνει... περισσότερο πάντως η μπάλα πήγε πάνω του παρά αυτός την έδιωξε στραβά. Ναι, αλλά ξέρεις, η εμπειρία του Τσιγκλίνσκι νομίζω ότι του δίνει την ευκαιρία να καταλάβει ότι πρέπει να κάνει το μισό βηματάκι πίσω, να έχει το χώρο να διώξει. Αυτό το πράγμα που γίνεται εκεί, γιατί εγώ δεν ήμουνα, μόλις έμπαινα στο γήπεδο, είχε ήδη ισοφαρίσει στο 1-1 ο Φεράρι. Μόλις έμπαινα στο γήπεδο, μου λέγανε τα παιδιά τι συνέβη, και μπήκα και το είδα κατευθείαν, μπήκα στο κινητό, στο διαδίκτυο και το είδα. Είναι λάθος για τον Τζιγκρίνσκι, που από την εμπειρία του περιμένεις ότι θα καταλάβει πως θα έρθει μπάλα, μισό βήμα να κάνει και να την διώξει. Αν το βλέπω καλά, επειδή ξέρεις η οθόνη είναι μικρή στο κινητό μου, φαίνεται ότι πάει και από το ένα πόδι στο άλλο, έτσι. Χτυπάει και στο ένα και στο άλλο. Μια καραμπόλα έγινε και δεν έγινε από μακρύνση στην πραγματικότητα. Έτσι ακριβώς. Το θέμα το οποίο πρέπει να κοιτάξει να λύσει ο Καρέρα είναι το θέμα της άμυνάς του σε ευρύτερο επίπεδο, και δεν ξέρω αν όπως έχουν πάει τα πράγματα σήμερα θα έχει την ευκαιρία να το κάνει ο Καρέρα ή αν θα πρέπει να το υπομειστεί άλλος. Είναι απογοητευτικό από Ιταλό προπονητή που υπήρξε και αμυντικός καλού επίπεδου και με καλή καριέρα στην Ιταλία, να βλέπεις τόσο
αδούλευτη σε κάποια πράγματα την άμυνά του. Και το λέω διότι εγώ μένω στη ρίση των προπονητών που λένε χρόνια ότι η άμυνα δουλεύεται και η επίθεση αγοράζεται. Έτσι, τον καλό κυνηγό θα πάει να τον βρεις, να τον πληρώσεις για να σου βάζεις τα γκολ. Αλλά η αμυντική λειτουργία είναι καθαρά δουλειά του προπονητή. Ακόμα και αν έχεις μέτριο υλικό που η ΑΕΚ νομίζω ότι με το, σήμερα βέβαια δεν είχε τον Εντενσιάρο, αλλά με, το βασικό της, με τη βασική της τετράδα θα μπορούσε να είναι πολύ καλύτερη, να έχει σταθεί πολύ καλύτερα αμυντικά. Δεν φαίνεται όμως να έχει δουλευτεί σταθερή τετράδα. Έχει να κάνει και με τους τραυματισμούς και τις συνήθεις απουσίες. Έχει να κάνει και με το ότι δείχνουν, επαναλαμβάνω, να μην έχουν την συνοχή που προκύπτει από την τακτική. Αυτός είναι νομίζω ο όρος που χαρακτηρίζει την ΑΕΚ αμυντικά φέτος. Από εκεί και μετά το μάτι στο δεύτερο ημίχρονο άνοιξε. Η ΑΕΚ ήταν πίσω στο σκορ αφού δεν βρήκε την ισοφάριση με τον Σιμάνσκι που έδειξε ότι είναι ακόμα ανέτοιμος, αλλά πάλεψε. Μπήκε σε μάχη στο πρώτο ημίχρονο, έτρεξε. Πάλι όμως για ακόμη μια φορά νομίζω ότι έχει βάλει ένα γκολ όλο και όλο στην καριέρα του στην ΑΕΚ ο Σιμάνσκι. Ναι, αλλά κοίταγε τον Ουάρντα στη φάση του 34, την κεφαλιά. Ναι, και εκεί χάνει και άλλες μονομαχίες έχει χάσει, αλλά λέω ότι δείχνει πως μπαίνει, θέλει δηλαδή να γυρίσει, ότι έχει τη δύναμη να το κάνει, έχει τη δύναμη στα πόδια να τρέξει, να προσπαθεί. Του λείπουν παιχνίδια, του λείπει ρυθμός σίγουρα. Πέρα όμως από τα παιχνίδια, μάνα μου, του λείπει αυτή η ψυχραιμία στο τελείωμα, η οποία δεν έχει να κάνει με τον τραυματισμό, γιατί την έχουμε δει και πριν. Σου ξαναλέω, αν τα ψάξεις, νομίζω ότι ένα γκολ έχει βάλει όλο και όλο στην ΑΕΚ. Από τότε που τον πήρε η ΑΕΚ μέχρι σήμερα. Αυτό που χάνει στο 45 και 4 και στο τέλος των καθυστερήσεων, δεν χάνεται με τίποτα. Δηλαδή του το βγάζει ο Φεράρι στη γραμμή γιατί δεν έχει επιλέξει να στείλει την μπάλα χαμηλά σε μια, στη γωνία τέλος πάντων, στη δεξιά του βόλου και να τελειώσει τη φάση με γκολ. Τέλος πάντων, το δεύτερο ημίχρονο είναι ροκ. Είναι ένας συγκινητικός Λιβάη Γκαρσία ο οποίος έχει πραγματικά δώσει κάθε εκμάδα δύναμης μες στο γήπεδο. Στο τέλος έχει καταρρεύσει. Δεν μπορεί η ΑΕΚ, δεν παίζει με 9, παίζει με 8. Ο Λιβάη είναι στο γήπεδο και στέκεται όρθιος μεταβίας. Αν δεις τελευταίες μπαλιές που του δίνουν, μία κοντά στο πλάγι out και τώρα στο τέλος που προσπαθεί να τη γυρίσει, να δημιουργήσει κάτι, περισσότερο κοιτάει να πάει με το κεφάλι, να δώσει μία στη μπάλα με το κεφάλι, να τροφοδοτήσει κάποιον άλλο, γιατί ο ίδιος δεν αντέχει. Δεν θα πω ότι είναι άδικο το αποτέλεσμα, διότι πάλεψε πάρα πολύ ο Βόλος, έδωσε και αυτός πολλά μες στο παιχνίδι και μπορούσε και στο 94 να το κλέψει και όλο, αν ο Τσιντώτας δεν έκανε καταπληκτική κάλυψη του χώρου και απόκρουση στο τετάδε του Μπαρτόλο. Μοιραίος για την ΑΕΚ νομίζω Ολιβέρα, είναι σε όλες τις μεγάλες στιγμές στο δεύτερο ημίχρονο και στο 61 και στο 70-71 όπως είναι εκεί και στη μικρή περιοχή που χάνει την ευκαιρία στο 77 από εκείνο το εκπληκτικό σόλο του Αλμπάνη, είναι σε όλες τις καλές στιγμές και βέβαια εκεί που δεν φταίει είναι η φάση που ανατρέπεται στο 82 που παίρνει την κόκκινη τελικά ο Κολόμπο, όπου έχει βάλει πολύ ωραία την μπάλα και το σώμα για να μπει να τελειώσει τη φάση στο τετατέτα, να τρέπεται και αποβάλλεται ο αντίπαλος του. Έτσι αποχαιρετάει η ΑΕΚ το 20, μια χρονιά έτσι κι αλλιώς πάρα πολύ δύσκολη για όλους. Εμείς θα τα πούμε με τον κόσμο βέβαια και αύριο, να πούμε ποδοσφαιρικά καλές γιορτές στον κόσμο, γιατί ήταν το τελευταίο παιχνίδι, δεν έχει άλλο μάτς πλέον από εδώ και πέρα. Μάλιστα, Γιάννη, μου σε ευχαριστώ. Να σε καλά. Πολύ. Πάμε στον Τάσο Τσαταλή. Πάμε στον Τάσο Τσαταλή να δούμε αν έχει διαγνώσει και αυτό το φάρμακο. Γιατί εγώ τουλάχιστον κλινικά θεωρώ ότι είναι άρρωστη η ΑΕΚ. Τάσο, καλησπέρα. Γεια σου, Μάνο μου. Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Το κάνει χειρότερο η ισοπαλία. Γιατί αφήνει αυτό το ανάμεικτο και ξέρεις στην ΑΕΚ πλέον έχουμε μάθει να μας αρέσει ότι όταν δεν έρχεται το χειρότερο μπορούμε να πάμε στις δουλειές μας την επόμενη μέρα. Ας πούμε που τελικά είναι και το μόνο που ενδιαφέρει. Όπως φαίνεται, γιατί δεν βλέπω κάτι άλλο. Πριν από λίγο είδα έναν τύπο που κάθεται στον πάγκο της ΑΕΚ να λέει ότι και πέρσι, λέει, όταν είχα έρθει είχαμε μείνει πολλούς βαθμούς πίσω, αλλά τελικά καταφέραμε, λέει, και το μειώσαμε. Οπότε καταλαβαίνεις, δεν χρειάζεται να πω πολλά περισσότερα. Μπορούμε να μιλήσουμε, να πούμε πολλά για τους παίχτες, για την ανεπάρκεια, για την οτροπία, για όλα, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει αυτό, Μάνο, γιατί στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, ειδικά στο επίπεδο που θέλει να ανταγωνίζεται η ΑΕΚ, οι ομάδες είναι καθρέφτης της δουλειάς που υπάρχει από πίσω τους. Και κυρίως μιλάω για το τεχνικό team, οπωσδήποτε όμως και για όλον τον οργανισμό που υποστηρίζει μια ποδοσφαιρική ομάδα που θέλει να έχει υψηλές απαιτήσεις. Με την ΑΕΚ γελάει ο κόσμος πλέον. Και ακούγεται σκληρό, αλλά γελάει. Είσαι σκληρός τώρα, δεν γελάει. Υπάρχουν θέματα, η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν. Γελάει ο κόσμος. Δεν είναι εικόνα ποδοσφαιρικής ομάδας αυτή. Δεν είναι δυνατόν να προηγήσεις στο τρίτο λεπτό και αμέσως μετά ο Βόλος να σε παίζει μονότερμα από τη σέντρα. Να βλέπει όλος ο κόσμος τι θα γίνει. Δεν είναι δυνατόν να παρουσιάζεσαι έτσι σε ένα ακόμα ματς. Ο καθένας κάνει ό,τι του ήρθε. Δεν υπάρχει αρχή και τέλος.
παίχτες που είναι σε ένα μάτς εκτός εικοσάδας, στο άλλο μάτς ξεκινάνε βασικοί, όπως έγινε με τον Μιτάι και τον Σιμάνσκι σήμερα. Δεν υπάρχει καμία σειρά. Ο Παολίνιο παίζει τόσα μάτς στο πρωτάθλημα ενώ δεν έχει δηλωθεί στην Ευρώπη. Μάνο, είναι πράγματα που μιλάνε από μόνα τους. Δεν είναι ότι μιλάει τώρα η στεναχώρια ή η ένταση. Και αυτά είναι αυταπόδεικτα. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποιος ψύχρεμος παρατηρητής που να τα θέσει όλα αυτά υπόψη και να σου πει, όπα, τι γίνεται. Λες δηλαδή ότι μετά από 12 παιχνίδια δεν έχει βρει ένα βασικό κορμό ακόμα της ομάδας? Καλά, αυτό είναι πασφανές. Εντάξει, το βλέπει όλος ο κόσμος. Είτε υπάρχουν προβλήματα με απουσίες, είτε όχι. Φύγε εσύ, έλα εσύ, πάει δουλειά. Αλλά σου ξαναλέω, εγώ τα σβήνω όλα αυτά και γυρνάω στο βασικό συμπέρασμα. Ότι τελείωσε. Δεν λέει ψέματα πλέον η μπάλα στην εποχή μας σε σχέση με την εικόνα που παρουσιάζουν οι ομάδες. Η ΑΕΚ σήμερα έπαιζε με μια καλύτερη ομάδα. Με ακόμα μια καλύτερη ομάδα. Όχι ότι είναι πιο τόπο επίπεδο ποιότητας ο Βόλος, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Είναι καλύτερη ομάδα, είναι ομάδα. Άρα ο προπονητής της έχει δουλέψει κανονικά, παίρνει το 100% από τους παίχτες του, ξέρει τι να κάνει με τους παίχτες του. Τώρα στην ΑΕΚ έχουμε φτάσει τελείως ο πρώτος γύρος και ακόμα μιλάμε για τα ίδια πράγματα. Και ο προπονητής λέει ότι χρειαζόμαστε δουλειά και πρέπει να αλλάξουμε αυτό και πρέπει να αλλάξουμε εκείνο. Δηλαδή κάπου καταντάει και ανέκδοτο, γι' αυτό λέω γελάει ο κόσμος. Και θα το ξαναπώ και τρίτη φορά μάλλον. Γιατί πραγματικά υπάρχει μεγάλη στεναχώρια. Εγώ προσωπικά αρνούμαι να συμβιβαστώ με αυτό που βλέπω. Δηλαδή ντρέπομαι. Πραγματικά τελείωσε το μάτι και αισθανόμουν ντροπή, αν και δεν ανήκω σε αυτούς που θα έπρεπε να αισθάνονται ντροπή, όπως και οι φίλοι της ομάδας γενικότερα, αλλά πραγματικά ντρέπομαι. Ποια είναι τώρα... η γνωστή ελληνική, φεύγει ο προπονητής δηλαδή. Είναι, εδώ που φτάσαμε. Τι να σου πω τώρα, φύγει ή δεν φύγει, πρέπει να αλλάξουν πάρα πολλά στην ΑΕΚ γενικά, αλλά το έχουμε πει τόσες πολλές φορές αυτά τα τελευταία δύο χρόνια μάνο, που αρχίζει και χάνει και αυτό την αξία του. Για να αλλάξεις πράγματα πρέπει να έχεις σαφή ιδέα του τι θέλεις να αλλάξεις. Στην ΑΕΚ δεν υπάρχει σαφή ιδέα του τι θέλουμε, πρέπει να αλλάξουμε. Ο καθένας έχει τη δική του. Αν υπήρχε μια σαφή εικόνα και ιδέα για το τι έχει πάει στραβά, που να ήταν κοινά αποδεκτή από όλο το μηχανισμό που δουλεύει για λογαριασμό της ομάδας, θα σου λέει αυτό πρέπει να γίνει. Δεν υπάρχει όμως, εγώ προσωπικά για αρκετό διάστημα ακόμα μπροστά μας δεν βλέπω κάποια λύση για τα διέξοδα της ΑΕΚ. Ό,τι να είναι θα πάει δουλειά και όπως να είναι πιθανώς κάποια στιγμή να αλλάξει και ένας ακόμα προπονητής. Και θα συνεχίζουν να γίνονται αυτά τα λάθη, τα απίστευτα που γίνονται, κυρίως στην άμυνα. Φυσικά και θα συνεχίσουν να γίνονται, γιατί εδώ υπάρχει ανεπάρκεια. Και μετά όταν ξέρεις. Επίσης μια δουλειά του προπονητή είναι όσο μπορούμε να καλύπτουμε τις ανεπάρκειες, έτσι. Ναι. Δηλαδή το ζητούμενο δεν είναι ο παίχτης του 6 να σου παίζει 4, είναι να σου παίζει 6,5. Αυτό επιδιώκουν όλες οι ομάδες. Γι' αυτό παίρνουν προπονητές, γι' αυτό γίνεται δουλειά στους προπονητές. Εδώ πέρα ό,τι είναι να βγάλει άσχημο ο καθένας το βγάλει. Δεν υπάρχει σωτηρία. Όμως πώς μπορεί να παρέμβει ένας προπονητής, αναρωτιέμαι, σε ένα παίχτη, ο Παολίνιο, που δεν είναι πρώτης ποιότητας ποδοσφαιριστής, αλλά σου έρχεται ψιλοκρεμαστή παλιά. Κάνε ένα βήμα πίσω να την πιάσει καλά. Μπορεί να μην τον χρησιμοποιεί. Μπορεί να εστιάσει στον παίχτη, στον άλλο παίχτη που έβγαλε στο προσκήνιο, για παράδειγμα, είτε τον λένε Βασιλαντονόπουλο είτε Μπακάκι, και να στηριχτεί πάνω του για όσο πρέπει να στηριχθεί, όσο σε αυτόν μπορεί, γιατί δεν είναι λύση να βάζει τον ένα και να βγάλει τον άλλον. Αν δεν είναι αυτή η ευθύνη του προπονητή, τότε τι είναι. Έχω λοιπόν τον Βασιλαντονόπουλο, δεν μου κάνει ο Παολίνιο, θα παίξω πάνω στο Βασιλαντονόπουλο να κάνω ό,τι μπορώ παραπάνω με τον Βασιλαντονόπουλο. Δεν γίνεται αυτό. Εδώ με το που κάνει κάποιος λάθος, περνάμε στον επόμενο, μετά ξαναγυρνάμε στον άλλον και συνεχίζουμε. Δεν είναι δουλειά. Δεν είναι δουλειά. Τάσο μου, σε ευχαριστώ. Γεια σου, Μάνο. Ευχαριστώ πολύ. Από τον Τάσο Σαδέλη στον Κώστα Κετσατζόγλου. Κωστή, καλησπέρα. Καλησπέρα. 12 παιχνίδια, 13 γκολ. Πολλά. Δεν έγινε, τι άκουσα, δεν άκουσα. 12 παιχνίδια, 13 γκολ. Πολλά, λέω. Ναι, θα μπορούσα να ήταν και 14, να δεν πέσω εκεί στο τέλος. Κάνε όμως κάτι, είναι λίγο μακριά το μικρόφωνο σου, κάπως. Λέω, θα μπορούσα να είναι και 14, αν δεν πέσω στους 96. Ή αν είχε πει η άλλη ευκαιρία του Βόλου πριν γίνει το 1-2, τέλος πάντων. Ναι, ναι. Εγώ το πιο έτσι, το χειρότερο για την ΑΕΚ είναι ότι προηγήθηκε νωρίς και μετά μέχρι να γίνει το 1-2 πίστευες ότι ήταν ανάποδα τα πράγματα. Δηλαδή ότι έφαγε ένα γκολ κατατύχει ο Βόλος, ή η ΑΕΚ, συγγνώμη, δηλαδή η ΑΕΚ που έφαγε ένα γκολ κατατύχει από κόρτα. Απευθείας, φοβερή εκτέλεση εννοείται. Και μετά έβαλε την μπάλα κάτω και γύρισε τον μάτς. Ο Βόλος δηλαδή ήταν η ομάδα γηπεδούχος που κυριαρχούσε, έτσι. Όλα τα άλλα, δηλαδή, όλα τα άλλα είναι δευτερεύοντα για μένα. Το βασικό είναι αυτό. Τώρα από εκεί πέρα, ατομικά
να πω καταρχάς ότι είναι τρομερό να Χάνεται, δεν ακούγεσαι καθόλου. Κώστα μου, το μικρόφωνο φεύγει. Φεύγει το μικρόφωνο εντελώς. Χάνεται. Τώρα με ακούς? Τώρα ναι, κανονικά. Ναι. Μα δεν είναι το ίδιο. Αυτή άλλαξα. Τέλος πάντων. Ναι, πάμε. Ωραία. Δεν θα πω καθόλου για τον Παολίνιο. Να πω για τον Σαχόφ. Είναι δυνατόν ένας παίκτης με αυτή την εμπειρία και με αυτό το χαρακτήρα που έχει, που είναι ένας χαρακτήρας και με προσωπικότητα και με όλα αυτά, να πέσει θύμα του Άρτα, ας πούμε, και να, πάνω που είχε έρθει η αριθμητική ισορροπία και θα μπορούσε να πάρει έκτο μάτι στο τέλος, να αποβληθεί, ας πούμε. Δεν είναι δείγμα του γενικότερου εκνευρισμού που επικρατεί στην ομάδα? Ακριβώς. Είναι ένα δείγμα του γενικότερου εκνευρισμού. Τώρα αυτό που κάνει ο Παολίνο είναι τραγικό. Δηλαδή έχει πάρει κάρτα χωρίς λόγο, σε μια φάση έκανε ένα τσαμπουκά εκεί της πλάκας και έφαγε κίτρινη μαζί με τον παίχτη του Βόλου. Και μετά κάνει αυτό το πράγμα, αποβάλλεται, αυτή την ΑΕΚ με 10. Παρόλα αυτά, που αυτό δείχνει το πόσο μεγάλο πρόβλημα υπάρχει στην ομάδα, είναι ότι όταν η ΑΕΚ έπαιζε με 10, για μένα έπαιξε, ή μπορεί να είναι και το καλύτερο διάστημα στο παιχνίδι. Γιατί ίσως από το φόβο ότι παίζουν με 10 παίχτες, ότι είναι με 10, ας πούμε, έβγαλαν ψυχή, να το πω, σε εκείνο το διάστημα. Και ενέργεια, κάτι παραπάνω, ναι. Και έκαναν κάτι παραπάνω, όπως λες και εσύ. Και στο τέλος, ακόμη και με 9, και πάλι μπορούσε η ΑΕΚ, είχε και μια ευκαιρία να πάρει το παιχνίδι. Αλλά αυτό δεν είναι κάτι. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι ένα παιχνίδι που ξεκινάει με τους καλύτερους Ιρανούς, με μια ομάδα στη μέση της βαθμολογίας προς τα κάτω, που δεν είναι και κάτι τρομερό, έχει κάποιους καλούς παίχτες σίγουρα. Φαίνεται ότι έχει δουλέψει η ομάδα, βγαίνει ωραία στην κόντρα κτλ. Αλλά δεν είναι κάτι φοβερό. Όταν προηγήσει λοιπόν στο 3, αυτά τα παιχνίδια κανονικά είναι 3-0, 3-1, ξέρω εγώ, 4-1, κάπως έτσι πάνε. Αυτό είναι το normal. Δεν είναι ότι η ΑΕΚ έφαγε ένα γκολ στην αρχή από ένα λάθος, εγώ θα σου πω, και πήγε από το γυρίσει. Είναι ότι προηγήθηκε, είχε και ευκαιρία για δεύτερο γκολ με τον Ολιβέρα και μετά παραλίγο να φάει 3 γκολ σε 15-20 λεπτά. Έφαγε τα 2 τελικά. Εγώ βλέπω ότι παρότι είναι ειλικρινέστατη η προσπάθεια του Δημήτρη Μελισανίδη να στηρίξει τον Καρέρα και παρότι ο Καρέρα πέρυσι για μένα έκανε πολύ καλή δουλειά, δυστυχώς, δηλαδή μετά από τέτοια παιχνίδια φεύγει ο προπονητής. Αυτό γίνεται συνήθως. Τώρα, αν δεν υπάρχει άλλη λύση, αν δεν είναι έτοιμη η ΑΕΚ, δεν ξέρω, δύσκολα γίνονται πάντως. Το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό ήταν μια ευκαιρία. Και πράγματι η ΑΕΚ σε αυτό το μάτς, παρότι δεν είχε το αποτέλεσμα που ήθελε, γιατί όταν είσαι 6 πόντους πίσω δεν θες ισοπαλία, θες νίκη, έδειξε ότι μπορεί να ανακάμψει, αλλά η συνέχεια ενός παιχνιδιού με τον Ολυμπιακό, που είναι η καλύτερη ομάδα αυτή τη στιγμή στο πρωτάθλημα, 1-1 που θα μπορούσε να είναι και 1-2, αλλά και 2-1, υπέρ της ΑΕΚ δηλαδή, και με την ευκαιρία που ήταν στο τέλος και γενικά όπως πήγε το μάτς, η συνέχεια είναι ότι κερδίζεις τον Βόλο, ρε παιδί μου. Δεν είναι κάτι φοβερό. Αλλά εδώ δεν είναι μόνο ότι δεν κέρδισε τον Βόλο, είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο δεν κέρδισε τον Βόλο. Δηλαδή, οι δύο αποβολές, για μένα είναι σημαντικό αυτό και αυτό μετράει. Εντάξει, δεν είναι αποβολή όπως το παιδιού του Βόλου που πήγε να σώσει ένα γκολ. Δηλαδή, έφευγε ο Λιβέρα, μπορεί να το βάζει, μπορεί να το χάνε. Αλλά το παιδί αυθόρμητα προσπάθησε να σώσει ένα γκολ και έφαγε κόκκινη. Μακάρι να το θέτρο και δεν έτσι πέφτει. Κώστα, επειδή θέλω το σχολείο όχι από έναν άνθρωπο που αγαπάει την ΑΕΚ όπως εσύ, αλλά από έναν άνθρωπο που ξέρει καλά τα της ΑΕΚ. Τι λέω, ρωτήσω ευθέως, γιατί μου το είπες πριν. Η ΑΕΚ είναι έτοιμη να αλλάξει τον Καρέρα ή όχι? Κοιτάξτε, πάντα οι ομάδες είναι έτοιμες, ρε φίλε, να αλλάξουν τον προπονητή. Δηλαδή, έχει εναλλακτική, θέλω να πω. Έχουν κάτι στο μυαλό τους. Ένα βρει, ρε φίλε μου. Άμα αποφασίσεις ότι δεν σου κάνει προπονητής, πρέπει να φεύγει πριν πάει η διαφορά, ας πούμε, από 8-28. Μάλιστα. Είναι αυτά τα πράγματα. Ωραία. Κώστα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλώς ήρθατε. Αμέσως στο Βασίλη το Βέργη. Βασίλη, καλησπέρα. Καλησπέρα πάνω μου, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Τι διέγνωσες εσύ, για πες μου, γιατί εγώ μια αρρώστια διέγνωσα γενικώς. Μια αρρώστια που δεν έχει γιατριά, δεν νομίζω ότι θέλει ιδιαίτερη φιλοσοφία αυτό που είδαμε και σήμερα. Θέλω να σταθώ στις τρεις αποβολές, να δώσω μια συνέχεια σε αυτό που πω και έτσι. Δηλαδή, μια αποβολή έρχεται από έναν παίκτη του Βόλου, ο οποίος προσπαθεί να σώσει μια τεράστια ευκαιρία για τον αντίπαλό του με ενδεχόμενη κατάληξη γκολ, και οι άλλες δύο αποβολές είναι δύο ηλίθιες αποβολές, δύο προκλητικές αποβολές παικτών της ΑΕΚ, δύο αποβολές που φανερώνουν ότι υπάρχει σοβαρό πνευματικό πρόβλημα εκτός από αγωνιστικό. Διότι, μάνο μου,
ο παίκτης της ΑΕΚ, ο Παουλίνιο, ο οποίος έχει κίτρινη κάρτα και παλεύει να αρπάξει από τη φανέλα τον αντίπαλό του να τον πετάξει κάτω για να πάρει δεύτερη, σαφέστατα, πνευματικά είναι εκτός αγώνα. Ο Σάχοφ, ο οποίος... Συγγνώμη, αλλά πάλεψε για να μην φάει ευκαιρία η ομάδα του. Όπως και ο παίκτης του Βόλου. Βέβαια, πρέπει να έχει στο μυαλό του ότι έχει και άλλη κίτρινη. Έτσι, μου επιτρέπεις, ο Παουλίνιο, ο παίκτης του Βόλου, ανατρέπει τον Ολιβέιρα την ώρα που μπαίνει μόνος του. Mm. Ο Παουλίνιο κάνει το φάουλ και παίρνει την ξεκάθαρη δεύτερη κίτρινη κάρτα σε φάση που ο αντίπαλός του μπαίνει από τα αριστερά και η περιοχή είναι γεμάτη ποδοσφαιριστές. Υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά στο ένα από υπάρχει. Πολύ μεγάλη διαφορά. Πράγματι υπάρχει. Η ΑΕΚ, η οποία έχει καταφέρει να έχει τρία δεξιά μπακ και να μην έχει κανέναν. Η ΑΕΚ, η οποία έχει καταφέρει να έχει μια άμυνα ανέκδοτο. Προσπαθώ να σκεφτώ αν είναι το 16ο ή νομίζω ότι είναι το 18ο γκολ συνολικά που δέχεται η ΑΕΚ στα τελευταία 8 παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη. Αν κάνω λάθος, συγχωρήστε με, γιατί πλέον έχει χαθεί το μέτρημα. Έχει χαθεί το μέτρημα με αυτήν την ομάδα. Δέχεται γκολ στο πρώτο γκολ από λάθος του Τσικρίνσκι και άσχημη αντίδραση, αργή αντίδραση του Τσιντότα, και στο δεύτερο γκολ είναι μια βερσιόν που την έχουμε δει και την έχουμε ξαναδεί, με ένα παίχτη να πηδάει ανενόχλητος με κεφαλιά στο κέντρο της αμυνάς της. Είναι μια ομάδα η οποία γλίτωσε στο τέλος, γιατί δεν ήταν ένα καλό πλασέ του αντίπαλου επιθετικού, του Μπαρτόλο, ο οποίος έχει κάνει όργια στο παιχνίδι. Ο Μπαρτόλο νομίζω ήταν. Ναι. Έχει κάνει όργια στο παιχνίδι. Έτσι. Ένας ακόμη. Έχει γλιτώσει η ΑΕΚ σήμερα από ήττα, αλλά και δεν έχει γλιτώσει από όλο αυτό που έχουμε δει για μία ακόμα φορά. Δηλαδή μία ομάδα ανερμάτιστη, μία ομάδα η οποία ψάχνω να βρω τι ακριβώς έχει γίνει από τον προπονητή της στο ξεκίνημα. Έχει παίξει ο Σιμάνσκι μετά από απουσία μηνών, χωρίς πριν να υπάρχει ένα λεπτό. Έχει παραταχθεί μια άμυνα, υποτίθεται ξανά με το leader τον Τζιγκρίνσκι, αλλά μια άμυνα στην οποία ο Βόλος κάνει πάρα πολλές φάσεις, κάνει ό,τι θέλει. Είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να χάνει ευκαιρίες από τη μικρή περιοχή, όπως δύο φορές ο Ολιβέιρα και μία φορά ο Σιμάνσκι, φάσεις που θα ενδεχομένως να είχαν καθορίσει την εξέλιξη του παιχνιδιού. Είναι μια ομάδα, μάλλον, η οποία δεν μπορεί να βρει καμία σταθερά. Σαφέστατα έχει ευθύνη ο προπονητής, αλλά σαφέστατα έχουν ευθύνη και οι ποδοσφαιριστές. Θυμίζω ότι είναι οι ίδιοι ποδοσφαιριστές και ο ίδιος προπονητής που κόντρασε μια ομάδα απείρως καλύτερη από τον Βόλο, τον Ολυμπιακό, έβγαλαν αντίδραση πριν από λίγες μέρες, κατάφεραν, αν και ήταν πίσω στο σκορ, παίρνοντας αρκετά ρίσκα, να ισοφαρίσουν το παιχνίδι, και όντας καλύτεροι από το 70 λεπτό και μετά. Είναι μια ομάδα η οποία όμως δεν προσφέρει καμία εμπιστοσύνη στον κόσμο της. Καμία. Δεν ξέρεις πότε μπορείς να ποντάρεις την ΑΕΚ και σε τι μπορείς να ποντάρεις την ΑΕΚ. Και το κυριότερο, μάλλον, είναι μια ομάδα η οποία έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου να λέω εδώ και δύο μήνες ότι πρέπει από τη μέση και μπροστά να νικάει την ΑΕΚ από τη μέση και πίσω. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εκτιμώ και εγώ όπως ο Κέτσε, για να κλείσω, ότι θα υπάρξουν εξελίξεις. Δεν ξέρω όμως αν για την ΑΕΚ η σωτηρία είναι να αλλάξει ο προπονητής, γιατί θα σταθώ σε μια κουβέντα που έχει πει τις τελευταίες μέρες ο Άκης Ζήκος. Το πρώτο και το μεγαλύτερο πρόβλημα στην ΑΕΚ αυτή τη στιγμή είναι η νοοτροπία της. Μάλιστα. Βασίλη, μου σε ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ, Μάνο μου. Καλό βράδυ.